Ο δρόμος για τον τελικό περνάει από το pamestoihima.gr και το Eurozone. Σε όλο το ευρωπαϊκό παίζεις με 0% γανιώτα και καθημερινό ημερολόγιο προσφορών. Αυτό το ευρωπαϊκό είναι αδιαπραγμάτευτο. pamestoihima.gr. Τα βαριά παιχνίδια τόσο πρώιμα, Βέλγιο-Πορτογαλία, ωραία είναι, εάν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε πως απόψε τελειώνει το γύρο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή για τον Λουκάκο. Το αναφέρω επειδή αντιλαμβάνομαι και το παράπλευρο ενδιαφέρον ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση. Εδώ η πιο λογική απάντηση είναι όποιος επιβιώσει σήμερα. Ποιος όμως? Η Πορτογαλία, όπως 2016, τρίτη στον Όμιλο, τουλάχιστον τώρα ήταν η καλύτερη τρίτη, γιατί το 2016 δεν ήταν καν αυτό, και από εδώ και πέρα σε πλήρη εφαρμογή η μέθοδος Φερνάντο Σάντος. Εναντίον ομάδων επί των οποίων δεν θα κυριαρχήσουμε, συρρυκνώνουμε τη δράση. Το ζήτημα είναι ως πού μπορεί να το πάει έτσι, στην ιδιαίτερη κλιματολογική συνθήκη της Ανδαλουσίας, και με το Βέλγιο να έρχεται από δύο μέρες παραπάνω ξεκούραση, αποκατάσταση, επαναφόρτιση. 48 ώρες είναι διαφορά. Και βέβαια, ακόμη καλύτερη διαφορά για το Βέλγιο, η απολύτως καθοριστική διαφορά, είναι εκείνος ο σεμνός ξανθομπάμπουρας, ο Ντεμπράουνε. 1,5 μάτς μπήκε και έπαιξε στον Όμιλο και πρόλαβε να έχει άμεση ανάμειξη σε 3 γκολ της ομάδας. Και κοντά στον Ντεμπράουνε και ο άλλος, Καπαδόκης, ο Αζάρ. Λίγο-λίγο δείχνει κάθε φορά όλο και πιο λιμένος, άνετος, σαν να μην πέρασε όσα πέρασε φέτος στη Ρεάλ. Δυνατός στους ελιγμούς του, αριστερά, δεξιά, κυρίως ένας μεγάλος αθλητής που χαίρεται σαν μωρό παιδί, γιατί, διότι νιώθει το σώμα του να ανταποκρίνεται στα φορτία. Για όλο αυτό το πλέγμα των λόγων θα θεωρήσουμε το Βέλγιο ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση. Θυμίζω, μία ήττα στα τελευταία 26 παιχνίδια τους, από ένα goal to mount στο Wembley πέρυσι τον Οκτώβριο στο Nations League. Θα θεωρήσουμε το Βέλγιο ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση και μέσα μας θα προσευχόμαστε για τον Φερνάντο Σάντος.